η ΔΕΗ να μεταποκριθεί. Και το λέει ότι, λέει λοιπόν ότι στην ετήσια έκθεση αναδιάθεση από πρωτοποίηση των 30% περίπου του παραγωγικού δείγματος και το 30% περίπου της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα εισφέρουν σε μια ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα η οποία θα απολυθεί σε ιδιώτικη επενδυτική το 2015. Λέει χαρακτηριστικά η απασχόληση, η απόσχηση της μικρής ΔΕΗ, αυτό το λέει η ετήσια έκθεση του μετόχου, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ανταγωνιστικής προς τη ΔΕΗ, τόσο στη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανταγωνιστική προς τη ΔΕΗ εταιρεία αναμένεται να έχει ορισμένα από τα καθοριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την καθετοποιημένη δομή της, όπως επίσης και κληρονομημένες σχέσεις της με πρώην πελάτες και νομιστές της ΔΕΗ. Τέλος, η σχεδιαζόμενη απόσπαση θα δημιουργήσει αναγκαστικά σημαντική αναστάτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου, καθώς θα αφορά το σύνολο των λειτουργιών, εξόρυξης, παραγωγής και προμήθειας. Θα δεχθούν επίσης ο διαχωρισμός και η δημιουργία οικονομικών, διαχειριστικών και ενδυτικών λειτουργιών για την υποστήριξη της νέας εταιρείας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παραπάνω θα αναλώσουν μεγάλο μέρος λειτουργικών πόρων και χρόνου, που συγχρόνως με την εισαγωγή της εξαποστήσεως εταιρείας ως νέο ανταγωνιστή της ΔΕΗ ενδέχεται να επιφέρουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομείου. Επίσης, ένα θέμα που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση είναι ο κίνδυνος από την έλλειψη ασφάλισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Και λέει ξεκάθαρα ότι ασφαλισμένα είναι μόνο τα διευθυντικά στελέχη, τίποτε άλλο. Όπως επίσης λέει για τους κινδύνους που σας είπα προηγουμένως για τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων ενδύνης. Η απόσχηση λοιπόν της μικρής ΔΕΗ συν το 17% που ήδη έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, γι' αυτό είναι η υποχώρηση, στο ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή έχει δικαίωμα ψήφου, άρα το δημόσιο έχει κάτω από 51%. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά, νομίζω αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να παλέψουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και θα σας ακούσω για τους τρόπους και τις μορφές απόλυτες που θα ακολουθήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει με τη δικαιοσύνη να αντιπαλέψουμε αυτή την παράνομη ενέργεια. Νομιμότητα για αυτή την πώληση δεν υπάρχει και διαλύεται στα άρθρα 2 και 5 του συντάγματος. Οι συνέπειες από την πώληση σε όλες τις κοινωνίες είναι τεράστιες και θα πρέπει επίσης, πράγμα που δεν το λαμβάνω υπόψη, οι κύριοι που αποφάσισαν στο ξεπούλημα, να δούμε και τις πρακτικές άλλων χωρών που ενώ προχωρήσανε σε ιδιωτικοποίησεις, επανήλθαν ξανά στη ΔΕΗ. Με αυτή τη σκέψη. Ναι, με αυτή τη σκέψη νομίζω αγαπητοί φίλοι ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις και με το Βόρειο Πεδίο και να οργανώσουμε μια επιτροπή αγώνα για να μεθοδεύσουμε μέχρι τη συζήτηση στην Επιτροπή του εμπορίου, παραγωγής και εμπορίου, την κοπή αγώνα ούτως ώστε να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο που θα έχει επιπτώσεις μεγάλες και στη δική μας περιοχή. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, να πάρουμε σειρά ή... Ας πάρουμε σειρά. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτό που είπες, κύριε Δημάρχε, η επιχειρηματολογία πιστεύω ότι δεν δηλαδή, αυτά και άλλα πολλά, τα οποία αναφέρατε αυτό το πρόσφατο, είναι... Δεν πρέπει να κάνω ένα βασίλειο. Ναι, συγγνώμη, πρέπει να πέρασε έξω.
όλα αυτά που τέλος πάντων ανάφερε η Ουκρανία και ο Κύπρος, συν και ακόμα άλλα πολλά, είναι τέλος. Ειδικότερα και ειδικότερα τα προαποφασιζόμενα και όχι προαποτούμενα που τέλος πάντων μας αναφέρουν τα τελευταία σαν ότι πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα έχει ούτε συνέχεια τις επόμενες γνώσεις ή τέλος πάντων να είμαστε εντάξει στους πιστωσίες και στους πραγματικές, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι για τις ουσίες. Πολλά πράγματα μπορούμε να αναφέρουμε, όπως και αν φανταστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ιδιότητες και την υπάρχουσα δυναμική που έχει κλείσει σε μεγαβάτ από να πιάνουν τα 16.000 και την ουσία να χρειαζόμαστε 6,5 και 7, φανταστείτε σε ώρες εμείς τώρα. Φανταστείτε και αν βγούμε σε ένα καθεστώς τέτοια συνειδητοποίηση, παίρνοντας ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο το γνωρίζουμε, το χαρίζουμε, η οποία είναι καθαρά πελατειακά, δηλαδή 2 εκατομμύρια ενοικίων πελάτων, οι οποίοι θα μένουν παράλληλα η ομοιρία των συναδέλφων εργαζομένων μάρκα. Αυτοί που είμαστε τώρα, το νόμιμο δρέι, οι οποίοι θα πάμε σε μια μετάβαση κάτι το οποίο θεωρείται ιδιώτες, έχουμε τουλάχιστον, λέγεται, 5 χρόνια ομοιρία εκεί. Άρα λοιπόν, και φανταστείτε, ένας ιδιώτης να αγοράσει ή να πάρει μία τέτοια επιχείρηση ή λέγεται γυμνοϊκή άτομο ή εθνικό σταθμό, θέλει μία τεχνογνωσία, μία εμπειρία, μία εξειδίκευση, ένα αποτέλεσμα για να έχει κάτι το οποίο θα του δώσει το κέρδος που τέλος πάντων έχει σαν σημαίνει. Άρα και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μάλλον θα μείνουν στον ιδιωτικό πλέον παράγοντα ο οποίος θα ασχολείται με την ενέργεια. Αυτά τα 4-5 δεν ξέρω πώς θα πρέπει να έχουμε στο νου τους ακόμα εκεί πέρα, θα είναι όμως. Στο διατάφτα τώρα, εδώ η Ομοσπονδία μας έχει τέλος πάντων μια επιχειρηματολογία και παρακάσω ότι έχει και κάποιες μορφές δράσεις, οι οποίες ξεκινάνε από το 48 με παραλαμβανόμενες απευθείας, διοργάνωση αντιτηρίων, κάνες μάλλον παραγωγμένο στο μήνο του ΔΕΗ, παιδεία, εμπορία κλπ. Συν και τους φορείς, οι οποίοι τέλος πάντων είναι για προετοιμασία και υπαγρύπνηση. Παρόλο τέλος πάντων ότι εδώ είναι συμβόλαιο που βέβαια και πολλοί άλλοι συμφωνούμε ή άλλοι μπορεί να μην συμφωνούμε και να βάζουν και κάποιες τέλος πάντων παρένθεσες σε αυτά τα πράγματα τα οποία τέλος πάντων έχει προβολήσει η ΕΝΟΚ. Καλό είναι τέλος πάντων να έχουμε μια ουσιαστική συμμετοχή, έτσι ώστε πέρα από τις απευθείες οι οποίες, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μπορούσα να πούμε και κάτι άλλο, πέρα από αυτό. Να δούμε μια τέλος πάντων συνοχή και γενικότερα με τους φορείς της υπόλοιπης, γιατί μόνο έτσι θα δείξουμε κατά πάνω μια μορφή αντίδρασης. Αυτοί που θα σηκώσουν το χέρι είναι αυτοί που θα ψηφίσουν. Δεν ψηφίζω εγώ. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές μας. Οι βουλευτές, οι οποίοι τέλος πάντων αντιπροσωπεύουν και τον νόμο μας, όσοι έχουν, νομίζω, πρόσβαση ή επαφή ή μία σχέση παραπάνω από ό,τι μπορώ να έχω εγώ, καλό είναι να δώσουμε μία βαρύτητα στο θέμα και μία μορφή πίεσης. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα θα τα στηρίξουμε, θα τα σηκώσουμε, θα το πάμε μέχρι που μπορούμε. Αυτό ήθελα να πω, ότι εκείνοι που θα κατεβούν και σηκώνουν το χέρι και ψηφίζουν στο διατάφτα, αυτοί παίρνουν το βάρος της υπόθεσης. Δεν ξέρω αν θα κάνει συμφωνείτε. Σας έχει μια κουβέντα πέρα από το συλλακτήριο στο Βόλιο Πεδίο, έχει μια κουβέντα στην Αθήνα με οικοδεσπό την προσύνησα και φυσικά συμμετείχαν και για την εργασία κάλεσε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, ειδικά τα ΤΣΕΗ και ΕΝΟΚ,
παλαιακό μέτωπο για την περάσπιση της αλληλεγγύης. Είχε κόσμο αρκετό, ανταποκρίθηκε ένας κόσμος, εκφράστηκε ένας κόσμος, συμφώνησε από εμείς στην κατεύθυνση σχεδόν ομόφωνα, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει. Είναι ολοκληρωτικά αυτό, δεν θα προχωρήσει τίποτα. Τώρα, το ερώτημα να συνεργήσω τώρα από εκεί που μείναμε 4-5 πράγματα. Λοιπόν, πρώτον δεν είναι επιταγή της απελευθέρωσης, γιατί έχουμε απελευθέρωση 10 χρόνια. Δεν είναι ιδέα μονοπόλιο, έχουμε ιδιώτες παραγωγούς. Σε αυτή τη δεκαετία λοιπόν, με μεταποποιήσεις κλπ. Έχουν υπάρξει κίνητρα και μάλιστα περιορίσματα δεσμεύματα από το ΔΕΗ και ως αποτέλεσμα λοιπόν οι ιδιώτες παράγουν στο ίδιο. Μόνο το 70% ενώ την απελευθέρωση είχε το 98-99% η ΔΕΗ από την παραγωγή που ξέρει στην χώρα. Σήμερα έχει περιοριστεί στο 70%. Λοιπόν, άρα με αυτή την έννοια ζήτημα της απελευθέρωσης δεν υπάρχει. Έχω όμως την απελευθέρωση που οι ιδιώτες είναι στις ανανεώσιμες 99% και γύρω στο 20% περίπου στο φυσικό αέριο. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν δημιουργικά, αυτά θέλουν να πάρουν. Αλλά δεν πάνε πεδίο δόξα να βρω να επενδύσουν, να φτιάξουν μονάδες. Πολύ περισσότερο από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν και άδειες για την ίδρυση λιγνητικών μονάδων, έχουν και η λιγνητολογία που τους έχει παρακολουθεί και δικαιώματα εκμετάλλευση από το κράτος. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν να πάρουν έτοιμη την πίσνα από τη μεριά της ΔΕΗ, έτοιμη δουλειά χωρίς ρίσκο για να είναι και συμπλοκέ τους. Αυτό δεν είναι να κάνουν. Λοιπόν, και λέω σε αυτό πιο μπροστά που ανέφερε και δήμαρχε, ότι είχαμε μια ΔΕΗ σήμερα που έχει γίνει όμιλος τα τελευταία 4 χρόνια που έχει το 51%. Από αυτό λοιπόν από πέρυσι το Σεπτέμβριο έχει πήγει το 14% και είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτό το αγροτικό ταμείο το οποίο υποτίθεται ότι είναι τούτη ώρα αμυγός 100% δημόσιο, αλλά αυτό το 17% είναι η τρίτη φάση που θα βοηθήσει και θα πω παρακάτω. Συνεπώς, ούτε ο όμιλος της ΔΕΗ είναι σήμερα 51, είναι στο 34% ελληνικά. Λοιπόν, από αυτό το 34, ή αν δείτε το 51 να κάνουμε τώρα μαθηματικά, εδώ τώρα να κάνουμε τις πρόσφυγες, λέει ότι το 66% από τον όμιλο, από τον κύκλο εδώ του Αθηνία, είναι σε διαδικασία στη δεύτερη φάση να πάει σε ιδιότητα. Και το 34 θα το πάει να το πληρώσει στο μέλλον το κράτος, το δημόσιο, η κυβέρνηση, οι φορείς της και θα φύγει από τη ΔΕΗ. Μετά το 34 ή το 51, φεύγοντας το 66 και το 34, φεύγοντας το 100% από τη ΔΕΗ, τι βγάζει πίσω ο κόστος. Πάμε παρακάτω. Όταν θα πάει τώρα το 30% από το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ, πού φτάνουμε στην εξίσωσή μας. Και αν λοιπόν η εξίσωσή μας βγάλει ένα νούμερο 18%, πάμε στην ουσία του τώρα. Αν θα πάρουμε λοιπόν το πιο σύγχρονο παραγωγικό δυναμικό που σημαίνει με ρύθμι τη δεύτερη μονάδα που έχει έτοιμες υποδομές για να κατασκευάσουμε, αν πάρουν τις μονάδες τις δύο του αμυντέρου, λιγνητικές, αν θα πάρουν την πιο σύγχρονη υδροηλεκτρική στο Θησαυρό και στην Πλατανόμηση και στη συνέχεια και τον Εδεσαίο και τον Άγρα στην Πέρα και πάρουν και τον Κουρνάρι, 6 υδροηλεκτρικά, στην αρχή ξεκινήσαμε να πάρουμε ένα 500 μεγαβάτα. Να τσούπανε το ρεκάνι που δεν είναι χαρτί του και οι δικοί μας διαπραγματεύονται, τσούπε το 30% δική σε 900 μεγαβάτα. Στα 2-710. Έφτασα λοιπόν στα 6 που είναι και στα 900 μεγαβάτα. Βάλαμε στο κουμπαράκι. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν μας παίρνουν και μία αρχή φυσικού αέριου και έχουν τόσες μονάδες φυσικού αέριου χωρίς να δουλεύουν με εγγυημένο ρίσκο από τα αποδεκτικά διαθεσιμότητα ισχύω. Άρα λοιπόν χωρίς να δουλεύουν, έχουν στάνταρ κάθε χρόνο να κοστάνε για τις ρυθμίσεις που έχουν. Λοιπόν, όμως επειδή τόσο είναι το ενεργειακό ισοζύγιο του 30% πρέπει να πάρουν και μια μοναδούλα, αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν το παλιμέρι, την πιο σύγχρονη, πήραν πάνω στην κουμπαρά και την κομματινή. Έχουν πάρει όπως είπε 30% των πελατών, έχουν 6 λειτουργία που είναι παραχωρημένα στην ΔΕΗ, κάποια δεν είναι κάποια να χρειαστούν έργα. Άρα λοιπόν τι άλλο να πάρουν, τι άλλο να του δίνουν. Λοιπόν, άρα συνεπώς, μικρή ΔΕΗ λεγόμενη σε εισαγωγικά, μικρή Ελλάδα, στα πλαίσια μιας Ελλάδας που συρρυκνώνει. Άρα λοιπόν παίρνουν ορυκτό πλούτο λιγνίδι, παίρνουν και τα νερά μας. Άρα λοιπόν παίρνουν και το μεγάλο ψαγμό, το φιλέτο της ηλεκτροπαραγωγής, αυτές είναι οι προβλήματα. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση, αυτό λοιπόν είναι μόνο ξεκλήμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι διάλυση της ΔΕΗ στα 64 χρόνια που θα κλείσει τους 2 Αυγούστου. Και είναι αυτό που δεν ξέραμε. Για λίγο πάνω από 30% σε αυτό το πράγμα που έχουμε, ποια θα είναι η εναπομείνα σαν ΔΕΗ, θα είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, μάλλον θα είναι ένα, όχι μονοπόλιο, δεν είναι ένα ιδιωτικό, θα είναι ένας γίγαντας του ιδιωτικού τομέα που θα
έτσι την ευθύνη για προδότηση της χώρας, αυτό σαν γήπεδο και δεν ήταν ο Νάνος. Ήδη περίπου την τελευταία δεκαετία την κάνανε τα βαστά ή τα πόδια της ακόμη, αλλά από εκεί που ήταν, εγώ σιγά σιγά την απομονώσαμε. Μας μετρήσανε, μας δουλώσανε, μας συγγνώσανε, μας απαγορεύσανε να κάνουμε σερβίσεις, όλα αυτά. Παρά τα άλλα, λέω και με τις πουλίες, όλα αυτά τα πράγματα, παραμένει γήπεδο. Και όχι έτσι εργαζόμενοι. Το κύριο είναι ότι ο ελληνικός λαός του λέει. Οι εργαζόμενοι δουλεύαν, ανταπόκριθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι εθνικό ζήτημα αυτή η υπόθεση. Δεν είναι η ΔΕΠΑ, όχι ότι πρέπει να έχουμε κάτι με τη ΔΕΠΑ, ή δεν είναι τα λιμάνια ή τα οικόπεδα που πέφτουν ή η αλληλεγγύη σε ξεκούλημα. Είναι σαν να ξεκουλιέται ένα μεγάλο κομμάτι τη εθνική υπόθεση και τη ασφάλεια τη χώρα. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι κατά τη γνώμη μου πρέπει να λειτουργεί. Άρα λοιπόν είναι ζήτημα αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτού που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και μόνο την συγκυβερνήση τα τελευταία χρόνια στη βάση του κοινωνίου και σε αυτού που θέλουν να ενεργατήσουν την χώρα στο όνομα των δανειστών. Που και κερδίζουν το προηγούμενο διάστημα και κερδίζουν σήμερα. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι αυτό όσο αφορά τη ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν πρέπει να περάσουν τέτοιε ρυθμίσει. Τώρα, δεύτερο κομμάτι. Είναι λοιπόν και νομίζω ότι προφητικά ως συνδικαλιστές το είχαμε πει ότι ακόμη και από την εποχή που ήταν η τρία μονάδα στο φυλάκιο των πόλησης μονάδων λέγαμε ότι και η μεγαλόπολη να μην ήταν όπου αλλού στην Ελλάδα και κυρίως στην Δυτική Μακεδονία μιλάγαμε τότε για ελληνικές είναι σαν να πουλιέται μεγαλόπολη. Γιατί πουλιέται η ίδια η ΔΕΗ κατ' επέκταση. Άρα λοιπόν έχουμε λόγους να υπερασπίσουμε τη ΔΕΗ και τη δημόσια περιουσία. Έχουμε λόγους να υπερασπίσουμε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε εκείνο το κομμάτι που πιέζεται πολύ περισσότερο και είναι και σε εθνικό κρίσιμο χώρο εκεί, στη Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά, βόρεια Ελλάδα, όχι εθνικιστικά, το βλέπω εγώ έτσι, αλλά λέω ότι είναι μια κρίσιμη περιοχή και αναπτυξιακά και εθνικά, έτσι, αρχιτεκτονικές περιοχές είναι κτλ. Και τρίτο, έχουμε μια υπόσταση να πούμε ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει, είναι η ώρα να κινήσει αυτή τη στροφημέτρηση και αν δεν θα σας το πω αλλιώς, να γίνει και τριανίδα, να ξεμπλέξουμε με αυτούς που, πώς το λέει, υπερασπίζουν τους τροϊκανούς, τα δικά τους τα συμφέροντα και τα συμφέροντα του λαού της κοινωνίας και των εργαζομένων. Με αυτή την έννοια λέω λοιπόν ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα αυτά που έχουμε επικαιροποιήσει ως Δήμος και φορείς και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα στήριγμα και εμείς σε αυτή την υπόθεση και συμπαράστασης και του δικού μας αγώνα, του δικού μας κομματιού. Και εννοώ λοιπόν ότι γιατί κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να κάνουμε την καταστροφή μας και ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, ότι στην ουσία δεν έχουμε ανοίξει την ουσία του μας. Έτσι, ισχύει βέβαια συνολικά και γιατί ενώ ότι είχε αδυναμίες του 10 μέρες σε κάποιο συνέδριο, αλλά και εμείς στην ουσία από σήμερα και αύριο βάζουμε τις μηχανές μπρος να ρολάρουμε σε εργασιακούς χώρους. Άρα λοιπόν και στην, στο τοπικό επίπεδο, άρα λοιπόν να δούμε τα ψηφίσματά μας, να ανοίξουμε μια κουβέντα με τους εργαζόμενους. Η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε να πάμε σε ένα συναγείο να το πια να έχει και μια προετοιμασία και θεωρώ ότι πέστε κι εσείς τι τη Δευτέρα και την Τρίτη, θεωρώ ότι την Τρίτη, αν το βάλουμε κάτι σε 8,5 ώρα την ώρα που θα πει τα πιο πρόσφορη ημέρα λόγω τη υπάρχει και φυσικά την Τετάρτη που θα υπάρχει ένα ταιριασμό αγωνιστικό και ενδεχόμενα ο βάρος θα δοθεί στο βόρειο σύστημα αλλά και στην υπολοιπή χώρα, άρα κατ' επέκταση θεωρώ ότι και στη μεγαλύτερη. Θέλω να πω ότι θα είμαστε και στις πύλες, θα είμαστε συνδικαλιστές όσοι γίνοντος είμαστε, όσοι είμαστε και με τον τρόπο που είμαστε, αλλά νομίζω ότι θέλουμε και την παρουσία και της σημερινής δημοτικής αρχής και της επόμενης δημοτικής αρχής και των φορέων και των φορέων των δοτικών και των εργαζομένων εδώ που μπορεί να μην είναι μόνοι με εργαζόμενοι αλλά οι συνάδελφοί μας και σε περιπτώσεις και τα λοιπά. Άρα λοιπόν να έχουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό να βρεθούμε και εμείς την ώρα που θα μείνουν τους μάχες τους με πιο δυνατό τρόπο, με πιο αποφασιστικό τρόπο στο βόρειο σύστημα, θα είμαστε και εμείς με τον δικό μας τρόπο και θα είμαστε, όπως το λέει, νοητά σαν να είμαστε στην πρώτη γραμμή του μάχη. Αυτά τα δύο πάμε να γίνουν μετά. Λοιπόν, εγώ άκουσα την εξήγηση του κοινού και βεβαίως περίσσευα το κομμουνικά τι σημαίνει ξεκούλημα στο ουσία δώρο, γιατί δεν είναι λίγο μεγάλη στο κομμουνικό. Τους διαδορίζουν δηλαδή τη ΔΕΗ, γιατί οι 17 νέα μεγαλωτώρες που έχουν κλείσει σαν 16 μονάδες, συνσυγκώς δεν βάζουν και τις έπειες για την καρδιά. Θα σας πω σε πρακτικά ζητήματα τι πρέπει να κάνουμε. Γνωστό είναι ότι είμαστε το δεύτερο
το καλύτερο δυνατό και δεν το χώρο. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, επειδή το νομοσχέδιο έρχεται Τετάρτη και ο χρόνο είναι πολύ μικρό, θα πρέπει δήμος, φορείς, κοινωνία, πολίτες και βεβαίως και οι εργαζόμενοι συνταξιτές να δημιουργηθούμε και δημιουργήσει τι αφορά. Σίγουρα τους αντίρους των σταθμών του νομοίρος και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στο Μεγαλόπολη για να πάρουν το μήνυμα ότι το νεαρό τέλος του Μεγαλόπολης δεν θα δεχτεί το ξεκούλημα της συγκίνησης και βεβαίως επειδή μπορεί να ακούσουν και διάφορα ότι δεν πωλείται Μεγαλόπολη, πωλείται προχώριο σύστημα κλπ. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ που πωλείται δεν μένει τίποτα. Τελειώνει, είναι σαν να το είναι Μεγαλόπολη. Όταν μιλάμε για 30% πώλησης της ήδη πάρουσας στα ΔΕΗ, δεν μένει τίποτα. Και όσο αφορά τώρα για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν, εκτός από το σχεδίο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να πάρει το μήνυμα και να πάρει το μήνυμα και πρέπει να το πεις. Εμάς εδώ δεν είμαστε στα πράγματα γρήγορα. Όπως θα πάρει το μήνυμα με την πέντε μονάδα που ήθελα τότε να τη δώσω σε ιδιώτες, αλλά με τη δική μας κινητοποίηση και της εργασίας του Δήμου δεν έγινε αυτό. Έτσι πρέπει να πάμε και τώρα. Και η απόφαση, εάν αποφασιστεί η κινητοποίηση του Μαγάδου για 40% στην εξαγόνωση ομοσπονδία και στην παρακολούθηση 48 ώρες, εάν αποφασιστεί να βγει μονάδα στο σύστημα, η άποψή μου είναι ότι εκεί θα πρέπει να είναι και οι φορείς και η κοινωνία. Το κλείνω και ευχαριστώ. Να μιλήσω και για τη διαδικασία του Σόλα Στάκη. Γιατί, εντάξει, εδώ πέρα το εγώ δεν μαζευτήκαμε. Για να κουβεντιάσουμε όσον αφορά το τι ενέργεια θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Συντεχνιακών θέσεων και προτάσεων είναι σήμερα, θα έλεγα, πολύ μικρό για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα. Παρακαλώ. Λοιπόν, το ξεπούλημα της μικρής ΔΕΗ στην ουσία πρέπει να απασχολήσει πρώτα την κοινωνία. Γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει δημόσια επιχείρηση ΔΕΗ, τι σημαίνει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να απασχολήσει την πατρίδα μας,
γιατί από ό,τι άκουσα από τους συναδέλφους, στην ουσία έχουμε ένα ξεπούλημα και στελεχειακού δυναμικού, αλλά και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και πελατολογίου, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτόν τον υγιής ανταγωνισμό που εμείς σαν εθνικαλιστικό κίνημα στην πλειοψηφία υιοθετούσαμε. Έτσι λοιπόν είναι και ένα εθνικό θέμα πέρα από την κοινωνική διάσταση. Τρίτο θέμα, νομίζω τρίτη παράμετρο, νομίζω ότι είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που έχει από το 1950 κάνει αυτό το έργο που όλοι γνωρίζετε που δεν έχει καμία αξία να αναφερθεί. Και τέταρτο παράμετρο είναι οι εργαζόμενοι. Άραγε λοιπόν προσμένουμε και προβλέπουμε ότι η σημερινή σας μάζεψη θα έχει αυτή κουαότα στην τοπική κοινωνία και μαζί με την περιφέρεια, μαζί με, την περιφερειάρχη, μαζί με όλους τους φορείς της Μεγαλόπολης αλλά και της Αρκαδίας γενικότερα. Και τα μιλάω για φορείς, μιλάω για τους συνταξιούχους, μιλάω για τους μικρομεσαίους, μιλάω για τους πολίτες, μιλάω για τους αγρότες, μιλάω για τους συμβασιούχους, ακόμη και για τους εξωτερικούς συνεργάτες που όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούνται γύρω από τη ΔΕΗ, από τον εμπορικό σύλλογο που είναι εδώ ο πρόεδρος του. Σε αυτές τις σκέψεις λοιπόν πρέπει να οριοθετήσουμε μία-μία τις κινήσεις μας ξεχωριστά. Είναι μία μάχη η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη από την αρχή να κερδιθεί λόγω ακριβώς αυτών που είπα νωρίτερα των μνημονιακών υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τη μέγιστη ενότητα, τη μέγιστη υπευθυνότητα. Έλεγα λοιπόν ότι η μάχη όσον αφορά τη μικρή ΔΕΗ είναι πάρα πολύ δύσκολη εξαιτίας των ευρωπαϊκών και μνημονιακών υποχρεώσεων. Είναι από αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει η πατρίδα μου να πάρει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 4-5 παραμέτρα που παίρνουν. Όμως εμείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη των θερμαχών. Κυρίως είναι μια μάχη της κοινωνίας και σε αυτή τη μάχη θα πρέπει να οριοθετήσουμε τους στόχους. Προτείνω λοιπόν μετά από την τοποθετήσει των κεντρών να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις και των άλλων δημοτικών ψηφοδελτίων και του κ. Παπαδόπουλου που από το επόμενο διάστημα θα έχει τις τύχες της, Μεγαλόπολης όπως τουλάχιστον έχει αποκοινωθεί από το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Νομίζω θα είναι ένας αγώνας που θα τραβήξει σε μάκρος, δεν θα είναι ένας αγώνας στο πρώτο το τερινό τμήμα. Γιατί για μας υπάρχουν και ενσωματωμένη υπεροχία, υπάρχουν και ένας δικαστικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας που θα χρειαστεί και υπομονή αλλά και επιμονή. Με αυτές τις σκέψεις και ζητώντας συγγνώμη γιατί δεν μπορέσα από την αρχή να είμαι στην κοινή μας παρουσία, γιατί λόγια ανατέλας βία δεν το επέτρεψαν. Εμείς σαν εργατικό κέντρο έχουμε ήδη κάνει, έχουμε ζητήσει ένα ραντεβού με τον κύριο Αντιπεριφυράκη, τον Βαγγέλη Γιανακούρα, σε αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε μία μάζοξη όλων των φορέων. Θα επιδιώξουμε τις επόμενες μέρες να κάνουμε και μία μάζοξη όλων των κύριων Περιφερειάρχων και ζητούμε από όλες τις πολιτικές συμμαχίες, από όλα τα πολιτικά προσφυγέντια, πολιτικά κόμματα, να αγκαλιάσουμε ένα αγώνα που είναι ένας αγώνας της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι εξαρτώμαστε κατά ένα μέρος από αυτό, από αυτή την επιχείρηση, η οποία λέγεται ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή, αυτή η επιχείρηση, η οποία λέγεται ΔΕΗ, έχει φτάσει στο σημείο 0. Η κυβέρνηση, με βαθύρους τρόπους, προσπαθεί να ξαφνιδίσει, να δωρήσει βάση ορισμένου προγράμματος αυτή την επιχείρηση. Εάν εμείς, οι συνδικαλιστές, οι πολίτες, ο Δήμαρχος, η Εκκλησία, αλλά και όλοι αυτοί οι φορείς έχουμε και καρπονόμαστε, αλλά ζούμε και από εκείνη την επιχείρηση, επιτρέψουμε αυτό, πιθανόν να είναι καταστροφικό και το χειρότερο ακόμη να είναι καταστροφικό για την πόλη μας. Για την πόλη την οποία ζούμε, μεγαλώσαμε, αναπτύχθηκαμε, αναπτύσσαμε. Εγώ δεν θα πω πολλά, δεν θα αναπτύξω τίποτα δηλαδή γύρω από το κεφάλαιο ΔΕΗ, γιατί λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε. Ένα θα πω μόνο. Ότι όλα αυτά τα οποία προβάλλουν τα κανάλια και αυτά τα πληρωμένα παγκαλάκια της κυβέρνησης για το συμφέρον ρόλο εξ
ψέματα. Λοιπόν, για ποιο λόγο ζητάνε να κάνουν απελευθέρωση από τη στιγμή που υπάρχει. Για ποιο λόγο ζητάνε να δώσουν μονάδες από τη στιγμή που κάθε ιδέα τους που θέλει να φτιάξει, σε επενδύσεις να φτιάξει. Και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Ζητώ από όλους εσάς τη βοήθειά σας για ένα υπαρκούσι σκοπό. Πρέπει να δώσουμε μεγάλο άτομο. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να δώσουμε σχέσεις με αυτό το κεφάλαιο το οποίο λέγεται ΔΕΗ. Αυτά έχω να πω. Καλό είναι να μιλήσουν και οι φορείς της πόλης. Καλό είναι να μιλήσουν όλοι, να τους ακούσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Θεντράκας, εδώ. Για τον Άκα. Αγαπητοί κύριοι, ακούστηκε στην αίθουσα αν θα πρέπει να συζητηθεί ή όχι αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή ή αν θα πάμε κατευθείαν στις αποφάσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει συζήτηση, προκειμένου να αναδειχθεί ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων τόσο των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας, όσο και του Δήμου. Εκείνο το οποίο όλοι διαπιστώνουμε είναι ένα. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια κατάκτηση εξουσίας. Δηλαδή, οι 151 βουλευτές μέσα στη Βουλή είναι αποφασισμένοι να ξεπουλήσουν τα πάντα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και κάτι ακόμα. Ότι εκτός του γεγονότος ότι είναι αδίστακτοι, έχουν ήδη προχωρήσει σε βήματα πολύ χειρότερα. Και με τη ΔΕΗ. Αναφέρω το εξής. Ότι εκχωρήθηκε αντί πινακίου φακής και μάλιστα 400 εκατομμύρια ευρώ αντί για 8 δις τα δίκτυα μεταφοράς. Το 66%. Δηλαδή, είχαμε ένα μονοπόλιο, αν θέλουμε να το πούμε μονοπόλιο, όπως θέλουν αυτοί να το ονομάζουν, δηλαδή είναι μονοπόλιο κρατικό, και πήγαμε σε ένα μονοπόλιο ιδιωτικό. Πολύ πιο επικίνδυνο. Όχι πολύ πιο επικίνδυνο, άκρως επικίνδυνο. Γιατί? Γιατί όποια κακοδιαχείριση, ακόμα και αν δεχτώ, που θα μπορούσε να υπάρχει μέσα από τη ΔΕΗ, αυτή αντιπαλεύεται. Και αντιπαλεύεται και μπορεί να παταχθεί και ακόμα και από τη θέση που μπορεί να έχουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Η ευκροκέρδεια όμως των ιδιωτών δεν αντιπαλεύεται. Είναι ανοιχτά για μας. Δηλαδή, σαν Δήμος, αυτή τη στιγμή τοποθετούμε, ποια θέματα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά η αποκατάσταση των εδαφών. Ποιος θα μας τα κάνει ο ιδιώτης. Είναι ανοιχτά οι οικισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία μετεκατάστασης. Έχουμε στην περιοχή μας τον Τριγόταμο. Είναι ανοιχτό ασφαλώς και αφορά αυτό και εσάς τους εργαζόμενους και ασφαλώς και όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι δουλεύουν στη ΔΕΗ. Η διασφάλιση θέσεων εργασίας, πολλό μάλλον όμως και οι εργασιακές σχέσεις, ασφαλώς ο ιδιώτης δεν θα τηρήσει τίποτα από αυτά τα οποία έχετε κατοχυρώσει με αγώνες χρόνου. Όπως επίσης και σαν Δήμος πρέπει να αναφερθεί γι' αυτό ότι και η απόδοση του τοπικού φόρου ανάπτυξης τίθεται σε επισφάλεια. Όμως και από το ίδιο νομοσχέδιο, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε από τον κύριο Δήμαρχο, δεν διασφαλίζεται η περαιτέρω βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Όταν κόβουμε ένα κομμάτι, είναι σαν να, ειδικά μιλάμε για ΔΕΗ, είναι σαν να ξυλώνουμε σιγά σιγά μια φτυφανέλα. Η συρρήκνωση αυτή είναι το αντίθετο της ανάπτυξης. Πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω η ΔΕΗ προκειμένου να είναι ένας ενεργειακός παίκτης σωστός και δυναμικός μέσα στον χώρο του που λέγεται Ελλάδα, μέσα στον χώρο του που λέγεται Βαλκάνια. Θα αρχίσει σιγά σιγά να αποσυντίθεται. Δεν εξυπηρετείται όμως ούτε και ο κοινωνικός στόχος. Ο κοινωνικός στόχος ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί όπως μας λένε θα ήταν η όποια μείωση στην κιλοβατόρα. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Όπως επίσης, θα υπάρξει και ένα καινούργιο μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί που ήδη έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θα πάψουν να είναι ανταγωνιστικές. Όποια ανταγωνιστικότητα έχουμε σήμερα. Κάτι ακόμα προσπιδέω.
το γεγονός ότι τα κεφάλαια πλέον της ΔΕΗ συρρυκνούνται και όλοι πως το αντιλαμβανόμαστε, δεν θα μπορέσει η ΔΕΗ να έχει καμία επενδυτική προοπτική. Συνεπώς, εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι η επιβίωση της ΔΕΗ και μάλιστα με το χαρακτήρα που έχει σήμερα, δηλαδή δημόσια και με κοινωνική προσφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί. Το δεύτερο ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης, που είμαστε εμείς, θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Οι μορφές κινητοποιήσεων είναι στο τραπέζι και θέλουμε να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι συνδικαλιστές και αγαπητοί φορείς, εκπρόσωποι των φορέων, είναι η ώρα, ιστορικά, είναι η ώρα της συσπήρωσης και του αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι η κουβέντα και δήματος πρέπει να επαναπροσδιοριστεί εσωτερικά μας, δηλαδή εδώ στο τραπέζι, και να ξεκινήσουμε από τις διαπιστώσεις που είναι γνωστές και στην ιστορική διαδρομή τους, αναφέρθηκαν άλλωστε, αλλά και στην ομοθυμία όλων εμάς που παρευρισκόμαστε, εκτιμώ και της κοινωνίας, για να πάμε στο πρακτικό κομμάτι της πάλης και του αγώνα, προκειμένου να προασπίσουμε ό,τι μπορέσουμε περισσότερο, γιατί είναι δύσκολη η εποχή στην αποδυνάμωση της ύπνωσης της κοινωνίας. Εμείς έχουμε έναν εχθρό, συνάδελφοι, και το ξέρετε. Το είχαμε και παλαιότερα, αλλά το είχαμε σε μικρότερο μέγεθος. Θα πρέπει να αφυπνίσουμε την κοινωνία. Θα πρέπει να συσπυρώσουμε την κοινωνία. Θα πρέπει να αναδείξουμε δηλαδή το πρόβλημα στο μέγεθος ότι η μοίρα μας, ειδικά εμάς εδώ, στο λεκανοπέδιο ειδικότερα, αλλά και στον νομό, είναι συνυφασμένο άρρηκτα με τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και βεβαίως με τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, το οποίο αυτό έχει να κάνει σχέση και με το εθνικό, με τον εθνικό σχέδιο. Άρα λοιπόν, οι διαπιστώσεις συμφωνούμε άπαντες, απομένει να δούμε πρακτικά πώς θα πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα να είναι δυναμικός, να είναι συστηματικός, να έχει στρατηγικό σχεδιασμό, να έχει πολύπλευρες δράσεις και δραστηριότητες, πυκνές γραμμές, για να αποδώσει αυτό που πρέπει. Και μία εκτίμηση και κλείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, κλείνω ότι μην ευελπιστεί κανείς και μην κουράζει το μυαλό του σε πολιτικές οι οποίες στην πορεία του χρόνου αλλά και στην ιστορία παρελθόντων ετών έχουν αποδειχθεί ότι είναι φρούδες. Δηλαδή μην ελπίζει κανείς ότι μπορεί να έρθει ακόμα ή μια κυβέρνηση άλλη που θα αντιστρέψει τα πράγματα ή που θα τα αλλάξει τα πράγματα. Θυμάμαι και το καταθέτω για τους νεότερους, εμείς πάλι το ξέρουμε, ότι το 81 το ΠΑΣΟΚ πολιτεύτηκε και κέρδισε τις εκλογές τότε με δύο συνθήματα, έξω από την ΕΟΚ και έξω οι βάσεις του Θανάση. Και στην ΕΟΚ μπήκαμε τότε και οι βάσεις εξαπλώθηκαν και εμπεδόθηκαν και στη συνείδηση του λαού, έτσι, ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, αν σήμερα έχουμε έναν φίλε Σαράντο, αρχιεπίσκοπο του Σαμαρά, του Μνημονίου και της κυβέρνησης που λέτε και λένε, ότι αύριο μπορεί να έρθει ένας πατριάρχης που θα είναι πιο συνεπής με τις μνημονιακές υποχρεώσεις και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά, αγαπητοί συνάδελφοι, και το ξέρετε και τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε και στη ΔΕΗ αλλά και σε άλλους χώρους, ότι εγώ ένα αποκούμπι και μία εφεδρία έχω πάντα. Την κοινωνική συνοχή, τους εργαζόμενους όταν είμαστε μέσα, εδώ θέλουμε και την κοινωνία και πάντα τη θέλαμε. Άρα λοιπόν, την κοινωνική συνοχή για να παλέψουμε τα όποια ζητήματα πρωτίστως είναι εθνικά, κοινωνικά και μετά είναι συνδικαλιστικά ή συντεχνιακά ή, αν θέλετε,
εντελώς ενδεήτικα, επειδή αρέσουν και κάποιοι να λένε για τους ενδεείς και τα λοιπά. Άρα λοιπόν και προτείνω ότι θα πρέπει το πρόγραμμα που έχετε εσείς οι συνδικαλιστές, που έχει γενό ΔΕΗ και το οποίο πρέπει να το εξειδικεύσει με τις γραμμές δράσης, δηλαδή την Τρίτη λέτε να κάνουμε στις 8 η ώρα, 9 η ώρα να κλείσουμε τα μαγαζιά, αυτό. Μπορούμε Τετάρτη, ξέρω εγώ, να κλείσουμε τα διόδια. Μπορούμε την Τετάρτη μεσημέρι να είμαστε στην Τρίπολη μαζί με την περιφέρεια, με τους υπόλοιπους, με την κοινωνία ή εδώ. Τι άλλο μπορούμε, να κλείσουμε το σταθμό, μπορούμε να κλείσουμε τους ταινιοδρόμους, μπορούμε να κλείσουμε τι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα παρακαλώ να εξειδικευτεί, καρέ-καρέ να συμφωνήσουμε έτσι και να πάμε να αφήσουμε πια τους ανθρώπους, τους συναδέλφους επίσης στη ΔΕΗ, τους φίλους μας στο χωριό, στην πόλη, εμείς στην γειτονιά, να βγούμε στον δρόμο γιατί αυτό μας αφορά όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πιστεύω ότι με κούρασα, αλλά ας πάμε στο πρακτικό ζήτημα και ας αφήσουμε έτσι και λίγο να παραπανήσω λόγια που δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Εγώ και εδώ θέλω να πω κάτι για ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η ΔΕΗ. Γιατί εμείς σαν εμπορικό σύλλογο να μας καλείτε στο παράδειγμα. Βέβαια και εμείς με πήραν τη τηλέφωνο και μου είπανε 11 ώρα να είσαι στο δημαρχείο. Για να σας πω τους βάλω θέμα. Εχθές το μάθαμε σαν και εσύ. Όπως είναι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Η ένωση είναι ότι η δική μου ενημέρωση είναι ότι είναι προτείνει ότι εμείς σαν εμπορικό σύλλογο είμαστε κατά την πόλη της ΔΕΗ και είμαστε υπέρ των εργαζομένων και ο Δημήτρης αυτό που είπε ότι εμείς είμαστε σαν εμπορικό σύλλογο, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεται. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, η σημερινή συσκέψη πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι και το οργάνωσαν, έστω και έτσι τόσο πολύ διαφορετικά, γιατί μπορεί να έχει ένα δίκιο ο φίλος ο κ. Στρατόνακας, αλλά πραγματικά επειδή τα γεγονότα τρέχουν με ραγδαίο ρυθμό, κάθε ώρα που περνάει φέρνει και νέα δεδομένα. Οπότε όλα είναι δικαιολογημένα και στη βιασύνη και σε μια μικρή έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού. Αυτό που θέλω να πω εγώ για να μην κουράσω όλους τους φίλους είναι ότι βεβαίως και συμφωνούμε όλες τις διαπιστώσεις. Συμφωνώ με όλους. Συμφωνώ και με τον φίλο τον κύριο Χρυσέκη. Θα διαφωνήσω όμως μαζί του σε ένα κέριο σημείο. Το ζήτημα της ΔΕΗ δεν είναι ένα για εμάς τους μεγαλοπολίτες ένα ακόμη ζήτημα μέσα στα πολλά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Βεβαίως και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Βεβαίως και κανένας από εμάς και νομίζω κανένας από την τοπική κοινωνία δεν τρέφει φρούδες ελπίδες. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας, το άκουσα εχθές σε μία συνάντηση ουσιαστική από το στόμα ενός πολιτικού αρχηγού, ότι είμαστε μέσα στο σπίτι μας και απ' έξω είναι οι βουλντόζες έτοιμες να το καταγραφήσουν. Σε μια τέτοια περίσταση, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν στεκόμαστε μέσα στο σπίτι να συζητήσουμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με άνεση χρόνου, με πολιτισμένες και ουσιαστικές στην θεωρία πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά κοιτάμε πώς, έστω και την τελευταία στιγμή, θα αποφύγουμε την κατεδάφιση. Θα είναι μεγάλο σφάλμα και της Γενόπου ΔΕΗ, θα είναι μεγάλο σφάλμα και του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι μεγάλο σφάλμα και της τοπικής κοινωνίας σε όλες τις εκφράσεις των φορέων μέσω, θα είναι μεγάλο σφάλμα και των πολιτικών σχηματισμών, να αναλωθούμε αυτό το καιρό και σε αντιπροτάσεις. Αυτή την ώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι με διακριτούς ρόλους, με συγκεκριμένες ουσιαστικές πρωτοβουλίες, άλλες από το πολιτικό σχηματισμό, άλλες από το συνδικαλισμό και άλλες από την τοπική κοινωνία, όπως θα εκφράζεται μέσα από τις χωρίς και κυρίως
από μια ενιαία καθολική απόφαση και ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, σε συγκεκριμένες προτάσεις, μόνο και μόνο για αγωνιστικό κάλεσμα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει κανένας να κάνει κάτι άλλο. Η πρότασή μου, και τελειώνω με αυτό, ας μείνουν οι συνδικαλιστές μόνοι τους να αποφασίζουν πού θα κατευθύνουν τα πράγματα, το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο του να πάρει μία συγκεκριμένη απόλυτη θέση υπέρ ενιαίας και δημόσιου χαρακτήρα επιχείρησης, οι τοπικοί φορείς να συγκλίνουν και αυτοί προς αυτήν τη διαπίστωση, τα πολιτικά κόμματα να δώσουν με τις δικές τους θέσεις στον αγώνα, να μην τα μπερδέψουν όλα αυτά, και η ομοφωνία να φανεί μέσα από την πολύ πολύ πιθανή και σίγουρη σύγκληση αυτών των αποφάσεων, των διακριτών αποφάσεων. Τελειώνω με αυτό. Ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να πάρει μία θέση συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη πολιτική, όχι απλώς απόκρωση, να είναι συγκεκριμένης κατεύθυνσης, με αιμονή στην προσήλωση των αδιαπραγματευτών θέσεων για ενιαία και δημόσιο χαρακτήρα επιχείρηση, και να καλέσει την τοπική κοινωνία. Θέλετε να το πείτε, να το πούμε σε ξεσηκωμό όπως ακούστηκε, δεν θα διαφωνήσει κανένας. Να το πούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα και αγωνιστική κινητοποίηση, δεν θα διαφωνήσει πάλι κανένας. Οι συνδικαλιστές σας κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο ως φωνή και ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας ας κάνει τη δουλειά του σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι βέβαιο ότι οι πρακτικές των επόμενων ημερών θα συγκλίνουν, να μην πω θα ταυτιστούν, σε συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4 βήματα. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, υπόθησαν πάρα πολλά, ακούστηκαν από απόψεις και όλων των συνδικαλιστών και όλων των φορέων σε αυτή τη συνάντηση, των περισσότερων τουλάχιστον, οι οποίοι πραγματικά συγκλίνουμε και διαπιστώνουμε όλοι ότι στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στη Μεγαλόπολη, στην ευρύτερη περιοχή, είμαστε στην ώρα μηδέν. Και όταν λέω στην ώρα μηδέν, εννοώ ότι με όλα αυτά που ακούστηκαν, είμαστε σχεδόν σύμφωνοι όλοι ότι ήδη βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, θα έλεγα, ή σε συμφωνία πώλησης της ΔΕΗ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εννοώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία και κυρίως για το λεχανοπέδιο της Μεγαλόπολης, μιας και συζητάμε για την ίδια τη Μεγαλόπολη, την πόλη και των σταθμών των οποίων λειτουργούν στην πόλη. Όσοι δεν έχουν αντιληφθεί και όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι η πώληση της ΔΕΗ δεν έχει να κάνει μόνο και μόνο με την αλλαγή διοίκησης, το κομμάτι παραγωγής ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει να κάνει με την ερημοποίηση, με την εγκατάλειψη, με την ισοπαίδωση του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. Και αν ήταν μόνο για τη Μεγαλόπολη, πιθανόν θα μας λέγανε και ρατσιστές, διότι θα μιλούσαμε μόνο και μόνο για τον τόπο. Αλλά μιλάμε για ένα εθνικό πλούτο, το οποίο είναι μέσα στις συμφωνίες της Τρόικας, είναι μέσα στις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων
από το 2010 και εκ των υστέρων και έως και σήμερα, το οποίο ξεκίνησε να πωλείται η ίδια η χώρα μας. Και μιας και ζούμε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, μιας και ζούμε σε έναν ιστορικό νομό που είναι η Αρκαδία, εάν αυτοί, κάποιους από αυτούς μάλλον, μπορούσαν να έβλεπαν τι ακριβώς γίνεται σήμερα, δεν θα μας συγχωρούσαν κανέναν από εμάς, διότι έστω στα λόγια δεχόμαστε να μιλάμε για ξεκούλημα μιας γης της οποίας την υπερετήσαμε και έως και σήμερα και εσείς που εργαστήκατε σε αυτόν τον χώρο, πραγματικά κρατήσατε όσο μπορέσατε και όλοι μας αυτή την περιοχή. Θεωρώ λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ότι έχουμε ιστορικό βάρος και υποχρέωση όχι μόνο να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική κοινωνία των φορέων και όλων των ανθρώπων της περιοχής μας, διότι σήμερα κακά τα ψέματα και από την πλευρά των εργαζομένων συνδικαλιστών φορέων της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ΔΕΗ, δεν είχε ενεργοποιηθεί το κομμάτι αυτό με ευθύνη και της Δημοτικής Αρχής, διότι φτάσαμε σήμερα εδώ σε μια κοινωνία η οποία μπορώ να σας πω ότι σφυρά αδιάφορα. Και γιατί? Γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι αυτή η συνοχή που θα μπορούσε να μας κάνει να μην σκεφτούν αυτοί που σκέφτονται την πώληση της ΔΕΗ, ούτε καν να περάσουν και να έρθουν, όχι για ψήφοδα που εγώ, όπως πολύ σωστά υποτάζω, σε 151 ή οι 2 ή 5 βουλευτές του νομού Αρκαδίας, να μην τολμήσει να περάσει κανένας κάτω από το σταθμό, από το ισμό της Κορίνθου. Έτσι, πρέπει, όπως είπα, στην ώρα 0 που φτάσαμε, πρέπει να αφυπνιστούμε και με μία γροθιά, είτε φορείς, είτε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κάτοικοι αυτής της περιοχής, σε μία συντονισμένη προσπάθεια να αντιδράσουμε με ό,τι αυτό έχει οργανωθεί ως μορφή αγώνα και με την κατεύθυνση που θα δοθεί, να υπάρχει μία αντίδραση τέτοια που να σταλεί το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ότι φτάνει πια ο τόπος και η περιοχή αυτή εδώ που πλήρωσε και έχει πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα της λειτουργίας αυτών των μονάδων, δεν ανέχεται το θάνατό της, ιδιαίτερα το θάνατο της τοπικής κοινωνίας και όλων των εργαζομένων της περιοχής. Με αυτά κλείνω και συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι υπόθηκε και ακούστηκε έως τώρα τους ομιλητές, οι οποίοι πήραμε όλες αυτές τις θέσεις και κύριε Δήμαρχε, επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει με μπροστάρι, θεωρώ, το Δήμο και τις φορείς, τον Εμπορικό Σύλλογο και άλλους φορείς της πόλης μας, μαζί με τους ΔΕΗ και τους συνδικαλιστές, μαζί με τους εργαζόμενους όλους, για να αγωνιστούμε πραγματικά για αυτόν τον τόπο που αξίζει μια καλύτερη μοίρα. Έως σήμερα είχαμε πει ότι δεν είχε φτάσει, όπως λέμε, ο κόπος το φταίνει, δεν μας είχε αγγίξει τόσο πολύ η κρίση, δεν μας είχε αγγίξει το ξεπούλημα, αν θέλετε, της ΔΕΗ, αλλά σήμερα μιλάμε για ξεπούλημα εθνικού πλούτου. Γίνεται πραγματικά οι κατακτητές προϊκανοί, όχι μόνο δεν θα αφήσουν το μεγαλόπολη και τη ΔΕΗ, αλλά δεν θα αφήσουν στο σύνολό της και δεν άφησαν στο σύνολό της της Ελλάδας, την ολόκληρη τη χώρα. Άρα λοιπόν έφτασε η ώρα του ξεσκορμού, έφτασε η ώρα της αντίδρασης. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε και αυτή είναι η αντίδραση που θεωρώ ότι πρέπει να οδηγηθούμε. Όταν μου το που δουλεύω στη ΔΕΗ, είναι αρκετά παιδιά που οι πολιτικές τώρα μου τώρα έχει ο βίρους ενώ μπροστά είναι σε σκοπό στις υπουργές ΔΕΗ. Σε μάτια.
συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι πρέπει να γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις πλέον και να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο στην πόλη που ζούμε. Δηλαδή, να καθορίσουν αυτοί ή να κάνουμε εμείς εδώ κάτω. Αυτό για να γίνει όμως, και είχε ακουστεί και άλλη φορά παλιότερα, όταν ξανά είχατε κάνει αυτή τη συζήτηση, κύριε Δήμαρχε, όταν είχε ακουστεί το όνομα του Μεγαλόπουλου στην προσχώρηση, ότι ο κόσμος έχει διαγωνιστεί. Να σας ενημερώσω ότι το Ελληνικό Κέντρο Μεγαλόπουλης, η πρωινή βάρδια μαζί με τους γραφιάδες, αξιστεί γύρω στα 220 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, οι οφθαλμίτες είναι πολύ πιο περισσότεροι. Και δεν θέλω να μιλήσω ότι σε κάθε διαγωνισμό που προκυρήσετε λαμβάνουμε γύρω στις 700 αιτήσεις. Αυτό πιστεύω ότι σημαίνει ότι πολλοί κόσμος είναι οφθαλμίτες. Αυτή τη στιγμή οι οφθαλμίτες έχουν απομακρυνθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους συνδικαλιστές. Διότι δεν βρίσκουν βοήθεια από κανέναν. Και για να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο μήνα έχει ακουστεί για μια προκήρυξη 601 θέσεων εργασίας. Αορίστου χρόνου εργασία. Ακούγεται ότι στη Μεγαλόπολη θα πάρει 30 θέσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα ελληνικό κέντρο που δουλεύει με 300 οφθαλμίτες να πάρει 30 θέσεις. Ίσως έχει κάποιο σκοπό για να το κάνει αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι συνδικαλιστές της περιοχής δεν έχουν ακουστεί πουθενά. Και ρωτώ εγώ τώρα, πώς θα δουν οι οφθαλμίτες συνάδελφοι να στηρίξουν αυτό που προσπαθούνται να κάνετε εδώ πέρα, κάποια κινητοποίηση, από τη στιγμή που δεν βρίσκουν ανταπόκριση πουθενά. Μιλάει ο οφθαλμίτης. Αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέσουν να κάτσουν σπίτι. Παρακαλώ. Στο σαλόνι. Με καλύτερα. Ναι. Εγώ έχω να πω ότι ο καναπές της μέρας μας έχει γίνει πολύ πιο πολιτικός, πολύ πιο άνετος και πιο μαλακός. Άρα είναι δύσκολο για κάποιους που να αφήσουν. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι μεγάλη και ήδη πρέπει να έχουμε ξεκινήσει από χθες αν μπορούσαμε ώστε να μπορέσουμε να αφηκίσουμε την πόλη. Όμως μόνο η πόλη, φτάνει μόνο η πόλη. Αυτή η Τρίπολη πλέον δεν ζούνε εδώ δεν θα έπρεπε δημοτική αρχή με Τρίπολη, με τους δημάρχους της πόλης και της Καλαμάτας να γνωρίσουν να γνωρίσουν μια συμφωνία ώστε το συλλαγητήριό μας να είναι κοινό και με αυτούς. Δεν θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα αν έχει κάποιο πλάνο ο Δήμος όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που θα γίνονται τις επόμενες μέρες. Και αν υπάρχει, να το ακούσουμε και ταυτόχρονα να προσθέσουμε και εμείς αν χρειάζεται κάποιες πινελιές που ίσως χρειαστεί και να μπορέσουμε να έχουμε κοινή δράση. Είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άρα λοιπόν, θα πρέπει. Και όσον αφορά τώρα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ρέτζος, θεωρώ ότι είναι εσωτερικό θέμα, όποτε δεν είμαστε ανοιχτοί, να μιλήσουμε για το τι έχουν κάνει οι τοπικοί συνδικαλιστές από την τοπική σωματεία για τους συμβασιούχους, αλλά όχι όμως αυτή την ώρα. Ευχαριστώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το ΣΟΣ και η ΕΤΕ, δεν ξέρω, τα παρατήματα της Μεγαλόπολης. Τα μέλη, εάν κινητοποιηθούν συστηματικά και σωστά με τις οικογένειές τους, νομίζω θα είναι ένα πολύ δυνατό χτύπημα σε όλα και στην τοπική κοινωνία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Ο Δήμος επανειλημμένα πολλές φορές έχει πει ότι είναι δίπλα σας, ότι θα συνδράμει σε κάθε προσπάθειά σας, από ό,τι θυμάμαι στις κουβέντες που έχουμε κάνει. Το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς είστε ο πυρήνας και εσείς πρέπει να ξεκινήσετε. Ο καναπές είναι βολικός για όλους, σίγουρα. Αλλά εσείς θα βγάλετε τον κόσμο στον δρόμο. Θεωρώ ότι τη δύναμη την έχετε εσείς στα χέρια σας. Το να αναλωνόμαστε εδώ, να λέμε ο ένας για τον άλλο, να κάνουμε πράγματα
που νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν συμφέρουν κανένα και δεν γίνει κάτι στη διαδικασία, θεωρώ ότι ξεφεύγουμε από το στόχο. Ο στόχος είναι οι ίδιοι να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Θεωρώ ότι η Μεγαλόπολη δεν έχει ανάγκη ούτε την Τρίπολη, ούτε κανένα. Έχει τη δύναμη εδώ, γιατί αυτή έχει το εργοστάσιο, αυτή έχει προσφέρει στην εθνική οικονομία. Μπορεί, έχει τη δύναμη να δείξει το παρόν. Θεωρώ λοιπόν ότι εσείς που ηγείστε του συνδικαλιστικού κομματού, είστε οι άνθρωποι που θα συντονίσετε τα μέλη σας να βγουν έξω. Και δεν νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο κόσμος έχει εισεβολευτεί από τον καναπέ του, γιατί ήδη έχει χάσει το εισόδημά του. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε και πρέπει η αντιδράση να είναι άμεση και με σύστημα. Όχι ντουφεκές στον αέρα, εντυπώσεις. Και η πολιτική κεντρική σκηνή πρέπει να λογοδοτήσει στη Μεγαλόπολη και πρέπει να λογοδοτήσει γιατί έχει εκπροσώπους. Θα πρέπει λοιπόν μέσω του Δήμου, δεν ξέρω, μέσω όλων μας, να φύγει προς τους τρεις υποψηφίους, προς τους τρεις εκλεγμένους αντιπροσώπους στο Εθνικό Κοινοβούλιο, να συμπαρασταθούν και να ζητήσουμε να μην ψηφίσουν οτιδήποτε αφορά την πόλη της ΔΕΗ. Δημόσια, να φύγει ένα έγγραφο δημόσια, έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν και αυτοί δημόσια, με δημόσιο λόγο. Ονομάζομαι Παναγιωτακόπουλος, εργάζομαι στον ΑΕΣΑΛΦΑ, συνδικαλιστής με το Σωματείο Οικείων Σταθμών. Θεωρώ ότι πολύ καλή συγκέντρωση, αλλά έχει αργήσει τουλάχιστον 4 μήνες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Όλοι ξέραμε πώς είναι ο προγραμματισμός και το σχέδιο της διαμέλησης της ΔΕΗ. Όλοι το εγνωρίζαμε και εδώ μέσα γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Από όταν ψηφίστηκε ο ΑΔΜΕΕ το Μάρτιο, ο επόμενος στόχος είναι η μικρή ΔΕΗ. Η μικρή ΔΕΗ δεν είναι ένα φρούτο που μας ήρθε τώρα, δεν το μάθαμε χθες. Έχουμε και το ξέρουμε τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Δεν κάναμε τίποτα. Παραλήψεις, λάθη του συνδικαλιστικού κινήματος. Συμφωνώ. Ερχόμαστε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και την εποχή που επιλέχθηκε για να διαλυθεί η ΔΕΗ. Μέσα στο θέρος, στις διακοπές του κόσμου, επίσαμε τη Βουλή, σηματοδοτήσαμε 15 ανθρώπους για να ψηφίσουν τη διάλυση της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας. 15 βουλευτές θα το ψηφίσουν. Αν δεν είναι 15, να είναι 30. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι μεγάλο που ακούστηκε. Ή έχετε κανένα λάθος. Πόσοι θα είναι, 51. Μέχρι τους 151 είναι 100 επάνω. Μάλλον κάτω, το πανάπολο. Άρα λοιπόν, συμφωνήσανε η κεντρική πολιτική σκηνή σε μία εποχή που θα λειτουργήσουν όλοι οι κοινωνικοί αυτοματισμοί κατά της ΔΕΗ, γιατί εμείς θα κινητοποιηθούμε με απεργίες, με κατέβαμε με κλείσιμο των μονάδων, με blackout, με ό,τι άλλο μπορεί να γίνει, πάση περιπτώσει. Ποιος θα έχουμε απέναντί μας, τους συνταξιούχους, τους εμπόρους, όλο τον κόσμο, τον πατέρα μου που είναι συνταξιούχος και ο άνθρωπος θέλει για να... Δεν λέω ότι εξαναγκαστικά μία ορισμένη μερίδα ανθρώπων, όλους απέναντί μας θα τους έχουμε. Μιλάω για τους διητσίδες εμάς. Άρα λοιπόν ήρθαμε εγκλωβιστοί, μας εγκλωβίσανε η κεντρική πολιτική σκηνή και σήμερα μιλάμε τι, πώς θα μπορέσουμε για να πηδήσουμε από το φράχτη που μας έχουν στήσει. Αυτό μιλάμε. Έχω λάθος. Μας στήσανε κάποιο φράχτη και προσπαθούμε για να κυριαρχούμε έξω. Δυστυχώς όμως έξω έχουμε στήσει άρματα μάχης και όχι μπουλντόζερ. Τα συμφέροντα είναι πολύ μεγαλύτερα των αλλωνών από ό,τι αυτά που υπερπιζόμαστε εμείς. Είναι πολύ πιο μεγαλύτερα, δεν είναι αυτά που υπολογίζουμε μέχρι τώρα. Άρα το λάβαρο της επανάστασης μας. Συμφωνούμε εδώ. Όλοι δυνατά.
Και όσον αφορά για αυτό που είπε η κυρία ότι η Μεγαλόπολη μόνη της μπορεί, όχι, γιατί ο μύθος λέει μία βέργα μόνη της πάει, τρεις-τέσσερις βέργες μαζί δεν σπάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την άμεση ανταπόκριση, γιατί εχθές το μεσημέρι ξεκίνησε το πρώτο τηλεφώνημα από την Ελληνική Ομοσπονδία να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το κάνουμε εδώ. Και η ευθύνη φίλε εδώ δεν φέρει το κοινωνικό συμβούλιο. Όχι, μα και για το σχεδιασμό. Άλλο, ας με το πρόσωπο. Η ευθύνη είναι καθαρά δικιά μα συνεργαστή. Και πρέπει να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Το είπα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μας, έτσι. Από τον Απρίλιο του 2014 έχει πάρει μια απόφαση. Τι προγενέστε. Και προγενέστε, αλλά πόσο δεν περισσότερο που το βγαίνει μια απόφαση και με πρακτικό τον Απρίλιο του 2014 και λέει αυτό. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει βγει μπροστά από εμάς, του συνεργαστές, και έχει βάλει τα θέματα που πρέπει να καταλάβει. Ένα από το δεύτερο, εχθές, έπρεπε να ξέρουμε το πιο δράσιμο συναδέλφου μας στην Πτολεμαϊδα. Ήταν στο βράδυ που ξεκίνησε η Πτολεμαϊδα να ανακοινώθηκε η ΠΑΜ. Και σήμερα με πήρα συνάδελφοι από την Πτολεμαϊδα και μου είπαν ότι ναι, μπήκατε κι εσείς κάποια στιγμή για να στον αγώνα. Λέμε ότι το ξεκούλημα της μικρής ΔΕΗ θα λέμε μάλλον, λέμε ότι θα δημιουργήσει διευκόλυνση για τον Έλληνα πολίτη στον αγωνισμό. Για δες το όμως δύο πράγματα που υπάρχουν το τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Πουλήθηκε ο ΑΔΜΙΕ, το 66% του ΑΔΜΙΕ, για να βγουν την πιο δεσπαμένη στην διανομή μεταφορά πληθυντής ενέργειας. Εκεί ήταν ένα κρατικό μονοπόλιο και πάμε σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Πώς θα ανταγωνιστεί, πώς θα λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός στη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη εταιρεία, δεν υπάρχει εταιρεία. Και λέει, θα πουλήσω τώρα τη ΔΕΗ για να μπορέσω να επιτύχω στον ανταγωνισμό. Να σκάψω μια δεύτερη ΔΕΗ και τώρα να μπορέσω να επιτύχω στον ανταγωνισμό. Για να δούμε όμως αν είναι έτσι. Ο ελληνικό λαό από το 1956, όταν η ΔΕΗ είχε την πραγματική εταιρεία, η εταιρεία που έτσι που κάνει ιστορία, ΔΕΗ ήταν τότε. Έφτιαξε μια εταιρεία, επέμβησε πάνω και είχε την ηλεκτρική ενέργεια. Και λειτουργούσε και για την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και την ηλεκτρική παραγωγή. Το αν ήταν αυτή ή όχι η ηλεκτρική ενέργεια, αποδεικνύεται μέχρι το 1959. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μέχρι τότε η ΔΕΗ ήταν από τις πρώτες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στα 26 μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια πάνω ευρωπαϊκά. Από 99 μέχρι σήμερα έχετε διαπιστώσει όλοι όταν παίρνετε το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματο στα χέρια σα και πάλι για την εκκλησία, που έχει φτάσει το έργο. Είτε δείχνει στην παραγωγή δεν είναι το ρεύμα. Δεν είναι. Απέναντια αυξήθηκε δυστυχώρια. Πριν πούμε να αυξήθηκε, για να δούμε τι πώς αυξήθηκε. Βάλαμε τις υπηρεσίες και τις ωφέλειες μέσα και βγαίνουν τα κανάλια και λέγαμε ότι ναι, πρέπει να δώσουμε ρεύμα στην κελιά και στον παππούλι. Δεν έχουμε ρεύμα να κάνουμε. Αλλά δεν χρεώθηκε αυτό. Χρεώθηκε σε όλα τα να πληρώσουμε και δεν συμφωνώ. Γιατί πρέπει στους ανίκοδους συμπολίτες μας να βοηθήσουμε τη στιγμή που δεν μπορούμε. Για να το δώσουμε, δεν έγινε μόνο αυτό. Δόθηκαν και διάρκειες διαχείρισης ισχύως σε κάποιους μεγάλους παραγωγούς που είτε δουλέψουν, είτε δεν δουλέψουν, οι μονάδες τους πληρώνουν από τα λεφτά που βάζουν μόλις που έρχεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Και σαν τα φωτοβολταϊκά σχήματα ή οι ανεμογεννήτριες ή τα πάνω που είχαν με κάποιες τιμές, αν δεν σύμφερε την ΔΕΗ, να τα φέρει. Συμβολοποιούσαμε 43 λεπτά να ομιλήσουμε και λέει που είναι και 20. Πού τη φτάσαμε, σε ένα σκέφτο φτάνουμε η ΔΕΗ να μην μπορεί να ανασάνει και να μην μπορεί να ζήσει ούτε να μπορέσει να σταθεί σαν επιχείρηση στο ανταλλακτικό περιβάλλον. Αυτό που επιχειρούν τα καλύτερα στην όμιλη διαδικασία είναι ότι
για την Κρήτη, καλή αγροτική, μεγάλη κακή ηλεκτρική. Γιατί που κρατάει το κράτος, θα πάρει ένα κομμάτι από την Κρήτη ως χρήματα, θα τα ρίξει μέσα και σε μικρό χρονικό διάστημα θα θέλει να πουλήσει το 17%. Οπότε, δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μέσα στον χώρο δουλειά ότι δεν αγγίζει τη μεγάλο χώρο. Την αγγίζει, την παραγγίζει τη μεγάλο χώρο. Φέρνοντα ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη επιχείρηση στο 30% σε το 17% που θα φύγει αργότερα, γιατί ήδη βρίσκει το ΑΕΦΕΔ και ψάχνει και εκεί αγοραστέ να του χαρίσουν, να του χωρίσουν το κομμάτι τη επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι θα φτάσει και η μεγάλο χώρο. Επειδή εδώ υπάρχουν και παράγοντες του χώρου, θα ήθελα να βάλω και να πούμε και ορισμένα πράγματα ότι με σημερινούς νόμους γνωρίζουμε ότι η τουρκική κοινωνία δεν είναι επιβεβαιή ΑΕΣΟ ένα τέσσερα της κοινωνίας για την τουρκική κοινωνία. Είναι το λεγόμενο αναγκαιοτικό τέλος. Πέντε. Τέσσερα έξαρτα. Μέχρι σήμερα, από την ΔΕΗ, πέρανε αυτό το 5% του εμπορίου. Στην πέρυσι, το άλλο το πρωί στη μικρή ΔΕΗ έχει να συμμετέχει κανένα από την τοπική κοινωνία και αν θα πάρει κάτι για να αναπτύξει λίγο την περιοχή του. Ούτε και αυτό έχει προβληθεί μέσα από τα νοσοκομεία. Θέλαμε κάτι να μα πούνε ότι ξέρει τι. Θέλουμε να δώσουμε να χωρίσουμε ένα λογισμό, αλλά δεν πάει να κάνουμε ισχύει ό,τι ισχύει η ΔΕΗ, ισχύει για την μικρή ΔΕΗ. Δεύτερο, μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος παρέχει με την ΕΕ. Πρέπει να σου σας την ελευθερία σου, ένα δεύτερο είναι για τις υπηρεσίες και πίσω πέντες. Έπαιρνε το κράτος και έλεγε τους εργαζόμενους χώρους, αλλά όλα βλέπετε ότι τα προβλέπουν τώρα τελευταία ανάλογα με τις πιέσεις που ασκούνται. Και να θυμίσω σε όλους όσους νομίζουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να παρέμβουμε και αυτό το νομοσχέδιο να πάει πίσω. Θυμάστε τι είχε δημιουργηθεί όταν λέγανε ότι θα συμμετέχουμε στα νοσοκομεία με 25 ευρώ όταν θα φέρουμε μέσα. Όταν ξεσηκώθηκε όλη η τοπική κοινωνία, ξαναγκάστηκε να το πήρε πίσω. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο αυτής της κυβέρνησης που την επιβάλλουν και οι Τροϊκαίοι, που ξαναγκάστηκε να το πάρουν πίσω. Άρα τι σημαίνει, ανάλογα με τις αντιδράσεις που βλέπουν στον κόσμο και τις πιέσεις που ασκούνται, λειτουργούν και αυτοί. Το σίγουρο είναι ένα, ότι η κατεύθυνση προς τις κοινοποίησεις αυτές των πράγματων θα την έχει ψηλικά. Ο Δήμος, ο Μεγαλόπολης και οι φορείς που υπάρχουν όλοι και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, σίγουρα θα είναι αλλογή και θα μας βοηθήσουν. Αλλά την κατεύθυνση θα την έχει ψηλικά, ξέρει να μείνει αγώνες, ξέρει πώς θα στερηθεί τις αγώνες, το μόνο που θα θέλω εγώ να ζητήσω, να τους παραδοσκούν, να τους πει τις φορές και τον Δήμο Μεγαλόπολης και την ότι όταν την Τρίτη ή την Τετάρτη αποφασίσουμε να πάμε είτε σε καταλήψεις σταθμών, είτε σε καταλήψεις δορυφείων, είτε οποιασδήποτε άλλη κινητοποίηση, ώστε να είχαμε την αμέσως της παράστασής σας και την βοήθειά σας με την παρουσία σας στους χώρους δουλειάς. Γιατί ήδη από χθες, μέρες των προγραμματίσεων, αλλά από χθες ξεκίνησε και το δόλιο σύστημα. Χθες το βράδυ έγινε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση από κέρματα στο Παρίσι, στο Λεγόρι Παρίσι, στην Αρχιτεκτονική Πλατεία της Παγίδας. Εκεί ήταν παρεσκόμενοι και ο παλιός περιφερειάρχης Μπλακής και ο νέος Καρπίδης, ήταν η παλιά δήμαρχος Μεσίδου και ο Άλφος κλπ. Και από εκεί αποφάσισαν ότι το θέμα δεν είναι μιας ή δύο δημοτικών αγών, το θέμα είναι συλλογικό και θα πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουν.
εισπράττουμε και πιάνουμε από μια κουβέντα που είπε ο φίλος ο Κώστας Μητρόπουλος ότι δεν είναι η ώρα τη δέντρα. Είναι όμως η ώρα αντίδρασης. Είναι η ώρα η αντίδραση που πρέπει να ξεκινήσει από το χώρο της Μεγαλόπολης. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι, να κινητοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Σίγουρα αυτό που έβαλε η Ειρήνη είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει και δεν δικαιολογείται κανένας εργαζόμενος στην δημόσια επιχείρηση ελληνισμού να είναι συνταξιούχος. Ναι, και συνταξιούχος. Να μην είναι, και εδώ το είπα πριν, η δουλειά μας που δεν έχουν καλέσει του συνταξιούχους να γίνει να καταλάβει συνολικά. Αυτό μιλάμε για την κατασκευή. Και το συνταξιούχο. Ότι δεν δικαιολογείται κανένας από αυτούς να λείπει στην εκδήλωση, στις εκδηλώσεις των δημιουργήσεων. Τόσο και τελευταίο και το πράγμα να το βάλω και το βάλω σε εξαφνικά, ότι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που παρευρίσκεται σε αυτή την πρώτη αίθουσα σήμερα, το αποκτήσουμε ήταν σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αγγλίας, όχι σαν πρόεδρος των Οδικών. Πώς σαν? Πρόεδρος των Οδικών. Δεν ξέρω αν θέλει... Πού το σώμα, πού αρέσεις. Ευχαριστώ. Να... Πρόεδρος Παρθαντικών. Σαράδο, να... Να ρωτήσω αν με το 40 που απευθυνθήκες, όσο με αφορά, φαντάζομαι κι άλλους τους πρώτους. Εμείς λοιπόν ούτε πατριάρχες, ούτε αρχιμανδρίτες, ούτε δεσπότες, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, το έχω την άρθρο. Είναι μια άλλη εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει η απαλλαγή από τα μνημόνια, αυτά τα δεινά και πολύ περισσότερο από όλη την επιχείρηση είναι σημαία. Μια σημαία. Εν πάση περιπτώσει, τα δικές σας στην πράξη. Ναι, εγώ θα αυτό που είπε το... Σαράντο, συμπληρώνοντας ότι όλοι συγκρινόμαστε εκ των αποτελέσεων. Άρα, ούτε προθέσεις μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, ειλικρινά, νομίζω ότι έγινε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Θέλω να κάνω κάποιες δύο δόσεις. Το ένα είναι ότι η Δημοτική Αρχή ήταν και είναι και θα είναι πλάι στους εργαζόμενους, στους συνδικαλιστές σε όποιες αποφάσεις πάρετε και το έχουμε δηλώσει και το έχουμε κάνει πράξη. Και πιστεύω ότι καλύπτω με αυτό που λέω όλους τους συναδέλφους μου, τους παλιούς και τους νέους του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερο, είναι γεγονός ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο τρόπος που λειτουργήσε η πολιτεία έχει καθυλώσει όλους μας, και λέω όλους μας, εντελώς εξαιρεμένου στους καραπέδες και έχει φέρει σε τέτοια απόγνωση το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που η όποια αντίδραση είναι δύσκολη και η όποια κινητοποίηση ακόμα δυσκολότερη. Είναι επίσης γεγονός και θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο μου, τον Διονύση Παπαδόπουλο, ότι αυτή τη στιγμή εντενώς είναι η δύναμη. Θα πρέπει όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε προς την κατεύθυνση και της ενημέρωσης του κόσμου και στην κατεύθυνση των κινητοποιήσεων για την αντιμετώπιση αυτής της λέλαβας. Δεν έχουμε το χρόνο για αυτό, για αυτό, για τίποτε άλλο. Ότι πρέπει το κάθε όργανο να συνεδριάζει, είναι αυτονόητο. Δεν έχουμε το χρόνο να συνεδριάσουμε και να παίρνουμε αποφάσεις για την Τετάρτη και εκπολική γιορτή. Θέλω επίσης να συμφωνήσω με όλους σας λέγοντας όμως το εξής, ότι επειδή η λειτουργία της πολιτείας, και προσέχω τι λέω, τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν κυδρώνει, δεν ακούει, δεν έχει βήκο αόρτα σε οποιαδήποτε διεκδίκηση. Ένα, ότι οι αποφάσεις και οι επιταγές της Τρόικας εφαρμόζονται με ευλάβεια. Ότι οι μεθοδεύσεις και η προπαγάνδα είναι τόσο έντονη που έχει απαξιώσει μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας μας, όπως το συνδικαλισμό,
Και η μεθόδευση που αφήθηκε και είναι πολύ σωστό από το φίλο μέσα στο θερινό του βήμα της Βουλής να έρχεται ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο. Οι πράξεις του μοδελικού προεργομένου, οι οποίες έχουν γίνει με τέτοια διάταξη διακυβέρνησης, νομίζω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα μέσα. Και θα μου επιτρέψετε δύο κουβέντες πριν. Οπωσδήποτε συμφωνώ απόλυτα ότι οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να είναι και δυναμικές και μαζικές. Εάν δεν διαφωνείτε, θα πρέπει για να συντονιστούμε να κάνουμε ένα μικρό συντονιστικό όργανο με προστάτητες τους εργαζόμενους για να δούμε τι κάνουμε την Τρίτη και την Τετάρτη. Και αυτό το δούμε σήμερα και αύριο, όχι μετά. Το δεύτερο που εγώ επιμένω και δεν ακούγεται καθόλου, πέρα από το ότι θα πρέπει να όλους τους κυρίους εθνοπατέρες να τους καλέσουμε να λάβουν τις ευθύνες τους, γιατί ψηφίζουν κατά συνείδηση, από ό,τι λένε, αλλά ψηφίζουν καταστροφή. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη αξία και πιστέψτε με τους αγαπητοί φίλοι, είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθούν τα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή μας. Είπα και στην αρχή ότι είναι αντισυνταγματική υπόθεση. Υπάρχουν όργανα και εντός Ελλάδος αλλά κυρίως στο Ευρωδικαστήριο και οι συνδικαλιστές γνωρίζετε πολύ καλά ότι η προσφυγή για την υπηρεσία είχε έσω που είχε γίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά συνέπεια, εάν τα κόμματα δεν αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία, πρέπει να την αναλάβει και γεννώ για προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να περισσώσουμε και, να, και μόνο αυτά που ακούγονται οι κυβερνώντες. Τίποτε άλλο κατά τα άλλα θα έχουν προαποφασίσει για εμάς χωρίς σήμερα. Συμφωνώ και να είμαστε όχι εμείς οι οικογένειές μας, οι συνταξιούχοι, οι υποχρεωμένοι να κάνουμε και τις να κάνουμε και τις επαφές με τους δύο όμορους Δήμους, το Δήμο Καλαμάτας και Τρίπολης, αλλά και το Δήμο Ιταλίας για συνδρομή. Αλλά κυρίαρχα θα πρέπει να δούμε εμείς εδώ στο σπίτι μας τι πρέπει να κάνουμε να κινητοποιηθούμε, γιατί και δεν θέλω πολύ να θέλω να ξεστατήσω την κουβέντα, η καιρή μου είναι τι. Η διαχείριση των σκουπιδιών φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Ακούστηκε πρόσφατα από επίσης τα κίνδυνα ότι έχουν έρθει μια άλλη λύση. Φοβάμαι ότι θα είναι η άλλη λύση είναι τα ορυχεία. Θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση γιατί μεθοδεύονται πολλά πράγματα για εμάς όλους εμάς. Ευχαριστώ.